θα κλείσει τώρα η κομμάτερη. Εδώ μαχωνά μαζικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με το σκουπιδαριό. Αυτό το περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο δυστυχώς άρχισε και λύγει. Λύγει λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Εμείς όμως οφείλουμε μία εξήγηση απέναντι στους περιφερειακούς συμβούλους και κυρίως οφείλουμε μία εξήγηση απέναντι στους φορείς, τους μαζικούς φορείς, στα σωματεία και τους άλλους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος της Αττικής που ήρθαν εδώ για να πάρουν μέρος σε μία συνεδρίαση για τον σχεδιασμό των απορριμμάτων, για τον περιφερειακό σχεδιασμό των απορριμμάτων στο αρμόδιο όργανο που είναι η να αποφασίσει αυτό το σχεδιασμό για την Αττική. Λοιπόν, οφείλουμε μία εξήγηση για αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Από τη δική μας την πλευρά, η Λαϊκή Συσπήρωση, αυτή η φορά είναι η 13η φορά που έχει ζητήσει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και η Περιφερειακή Διοίκηση 13 φορές το αρνήθηκε. Η τελευταία φορά, η σημερινή, που γίνεται αυτή η διαδικασία παροδία, δηλαδή που ήρθαμε σήμερα εδώ με πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και με ευθύνη της Περιφερειακής Διοίκησης, επειδή δεν είναι κανένας εδώ από τους αρμόδιους, δεν γίνεται αυτή η διαδικασία, έγινε επειδή πήραμε την πρωτοβουλία με βάση τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου και μαζέψαμε υπογραφές των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, έστω για να εκπληρωθεί, για να λυθεί, ας το πούμε έτσι, και αυτή η απορία. Ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ενώ μαζεύτηκαν υπογραφές, και ενώ κατατέθηκαν υπογραφές, την Πέμπτη, μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα, φωνή βόντος ενδιερήμησε για το τι θα γίνει. Παρασκευή αργά μας ήρθε μία πρόσκληση για σήμερα, και σήμερα, χωρίς να υπάρχει καμία επικοινωνία τι θα γίνει, λοιπόν έρχονται εδώ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Έρχεται η Συντονιστική Επιτροπή της Φυλής, άλλοι φορείς, άλλα σωματεία, έρχονται εδώ πέρα, παρακολουθούν τη μια διαδικασία. Ερχόμαστε εμείς και δεν έχει τη φιλοτιμία να είναι εδώ όχι μόνο ο Περιφερειάρχης, ούτε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, είναι, να το πούμε απλά όπως το καταλαβαίνει και ο λαός, είναι η απόλυτη ξεφύλα αυτό το πράγμα για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουν περάσει ένα καρονόμι και μέσα στην πανδημία βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν ένα καρονόμι που το Περιφερειακό Συμβούλιο το κάνει εντελώς διακοσμητικό και η σημερινή διαδικασία έρχεται να το επιβεβαιώσει. Εμείς δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μετά από 12 μήνες που υπάρχει συζήτηση και κλεισμένο το θυρών για το ΠΕΣΔΑ, φιλοτιμήθηκαν μετά από 12 μήνες και 4 διαφορετικές εκδόσεις να δώσουν στη δημοσιότητα το ΠΕΣΔΑ και δεν έρχονται στο αρμόδιο όργανο ούτε καν να το συζητήσουν. Και αύριο και καλά θα κάνουν μια ημερίδα να ενημερώσουν. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα τώρα πράγματα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να καταγγείλουμε στο λαό της Αττικής. Οι μόνοι που έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν λύσεις, αλλά να επιβάλλουν ακόμα και τα τυπικά να τηρηθούν, δηλαδή μια συζήτηση, είναι αυτοί οι φορείς που ήρθαν και ταλαιπωρήθηκαν τζάμπα σήμερα, οι φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος που έχουν και την απόλυτη ευθύνη, γιατί αυτοί θα πάρουν τον καρκίνο. Αυτοί θα πληρώσουν διπλά και τριπλά αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ούτε σχεδιασμός είναι για τα απορρίμματα, είναι να πάρει εκατομμυρίων για λίγους και ημετέρους.